Σήμερα ερχόμαστε εδώ στην πρωτεύουσα της χώρας για να πραγματοποιήσουμε το έκτο κατά σειρά φετινό μας συνέδριο. Έχουν προηγηθεί άλλα 5, ακολουθούν άλλα 2, να φτάσουμε στο σύνολο των 8 για να κλείσει ο φετινός ο κύκλος. Αυτό που μοιραζόμαστε με τους επαγγελματίες ασφαλιστές αυτή τη φετινή χρονιά είναι τα εξής μηνύματα. Τους δίνουμε μία εικόνα, μία αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, διαπιστώνουμε, εξελίσσεται η ασφαλιστική μας αγορά. Αναφερόμαστε σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για τη δική μας την εταιρεία, πώς εξελίχθηκαν. Το γεγονός είναι ότι η χρονιά του 2023 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά. Είχαμε μια σειρά φαινομένων όπως τον Ντάνιελ και επίσης μια δυσχερέστατη εξέλιξη σε όλα τα νούμερα του κλάδου αποζημιώσεων, των αποζημιώσεων του κλάδου αυτοκινήτου, και αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα η οποία οφείλει όλους να μας προβληματίσει και πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια προχωρήσαμε τη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική προσέγγιση τιμολόγηση στον κλάδο αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας αρκετά πιο αναλυτικά την προσωποποιημένη τιμολόγηση, με βασικό στόχο και σκοπό να μην επιβαρυνθούν οι πολλοί για τις ζημίες που προκαλούν οι λίγοι. Αυτό είναι ένα βασικό και πολύ σημαντικό μήνυμα στο οποίο περάσαμε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εξής λέξη, ο αγγλικός όρος είναι phygital, την έχουμε παραφράσει στα ελληνικά, η λέξη που χρησιμοποιούμε είναι φυσικοψηφιακό. Είναι μια δύσκολη λέξη, θέλει λίγη προπόνηση για να μπορέσεις να την επαναλάβεις αρκετές φορές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ζητούμε και προσπαθούμε και δουλεύουμε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση να βρίσκουμε μια ισορροπία μεταξύ του φυσικού κόσμου και του ψηφιακού. Ο φυσικός κόσμος είναι αυτός που προσφέρουν οι επαγγελματίες ασφαλιστές με τη φυσική επαφή που δεν θα την αντικαταστήσει ποτέ τίποτα προς τους πελάτες τους. Όμως ο ψηφιακός κόσμος είναι εκεί και μπορεί να προσφέρει λύσεις και στους επαγγελματίες να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη και φυσικά να προσφέρει λύσεις και προς τους πελάτες. Και ζητούμε πάντα να βρίσκεται μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. Μοιραζόμαστε λοιπόν το μήνυμα των φετινών συνεδρίων, που είναι το παίρνουμε προσωπικά. Το παίρνουμε προσωπικά γιατί πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, να βελτιώσουμε ξανά τα δεδομένα και τα νούμερά μας. Το παίρνουμε προσωπικά όταν βλέπουμε ότι αρκετοί επαγγελματίες ασφαλιστές δεν έχουν τα έσοδα που θα έπρεπε από το ίδιο εφιστάμενο πελατολόγιο, και γι' αυτό προσπαθούμε να τους δείξουμε και να συζητήσουμε άλλους κλάδους ασφάλισης του οποίου θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Το παίρνουμε προσωπικά, νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας και θα συνεχίσουμε έτσι την χρονιά που θα ακολουθήσει. Ουσιαστικά σε αυτό το event θα παρουσιάσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε ένα χρόνο πριν, πού βρισκόμαστε και πόσο έχουν εξελιχθεί. Πέρυσι μιλήσαμε για μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που έλειπαν από την Inter Salonica. Σήμερα είναι live, δουλεύουν και εξελίσσονται. Και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε και για τα επόμενα μας σχέδια, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε πελάτες και συνεργάτες. Το παίρνουμε προσωπικά γιατί πιστεύουμε ότι δίνοντας τη δυνατότητα, μια και είμαστε ένας phygital οργανισμός, δίνοντας τη δυνατότητα να έχει επιλογές ο συνεργάτης και ο πελάτης, ουσιαστικά του κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Δίνουμε τη δυνατότητα στον πελάτη μας να πάρει εύκολα πληροφορίες χωρίς να χάνει χρόνο, και ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα στον συνεργάτη να κερδίσει χρόνο, παραγωγικό χρόνο, και τα απλά πράγματα για τα οποία δαπανούσε χρόνο να τα κάνουμε μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών που παρουσιάζουμε. Φέτος είναι όντως οι ημερίδες, είναι 8 ημερίδες που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, είναι η έκτη τώρα εδώ. Και όντως το παίρνουμε προσωπικά, μετά το νοιαζόμαστε για εσάς που έχουμε, κυρίως γιατί το έχουμε πάρει προσωπικά με όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό στον ασφαλιστικό χώρο και στην Ελλάδα. Το έχουμε πάρει προσωπικά για να αποδείξουμε στους συνεργάτες μας, στους ομίλους, ότι πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε κάτι και η Ελλάδα να πάει μπροστά και η ασφάλιση να προχωρήσει, και να δείξουμε ότι με τα δικά μας μέσα, με την δική μας προοπτική και την προοπτική, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να μην περιμένουμε πράγματα από τους τρίτους. Μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, και αυτός μια οικογένεια που είμαστε και στον Όμιλο Θεσσαλονίκη, αυτό θα πάμε να πετύχουμε μέσα από το δίκτυο και τους Έλληνες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Το παίρνουμε προσωπικά για να, τι θα πρέπει πλέον να δούμε, και να μην περιμένουμε έτοιμα πράγματα από την Ευρώπη, αλλά να κάνουμε κάτι εδώ. Το παίρνουμε προσωπικά γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας ως προς το θέμα της ζημίας, της κίνησης, της παιδείας. Το παίρνουμε προσωπικά για να προχωρήσουμε όλοι μαζί.